Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. Είμαι κουρασμένος όπως σου είπα, δεν μπορώ να σταματάω να λούζω πράγματα. Κι Νομίζω εγώ. ότι το σημάδι στο μέτωπό μου είναι το τελευταίο <laughs> ε, το οποίο... Ε, ε, είναι έτσι αποδεκτό έτσι. να μοιραστεί την ιστορία ή θεωρείς ή όχι. Ναι βεβαίω και είναι αποδεκτό για την οποία νιώθεις εν μέρει ένοχος από ό,τι μου είπες. Αλλά σε λίγο, λίγο, λίγο. Γι' αυτό. Ε, είμαστε στη θάλασσα στα καμένα βούρλα που είχαμε πάει για το γάμο του καλού και Όπω βουτούσα στη θάλασσα. Το οποίο θέλω να ρωτήσω κι άλλου ανησυχεί. Μου είπε ότι μπαίνω πλάγια. Ναι, 90 μοίρε πλάγια. Δεν, δεν στρίβει. Αλήθεια. Λίγο. Ναι, ρε, εσύ. Δεν, με μπαίν... το... δεν μπαίνω με το στήθο και την κοιλιά δηλαδή. Όχι. Μέσα. Μπαίνω με τα πλευρά. Ναι. Τρομερό. Οπότε ενώ μου το λε αυτό και προσπαθώ την επόμενη φορά να μπω ευθεία, μάλλον. <laughs> <laughs> το πήρα πολύ <από laughs> καλά. <Εφηγραμμίστηκες laughs> πάρα πολύ καλά. Αντιγραμμίστηκα <laughs> εξαιρετικά και βρήκα στο βυθό εκεί. Ήταν ωραία. Το οποίο φαίνεται χειρότερο από ότι πόνεσε. Ο... Απλά οι γραζιμιά εκεί πέρα επειδή το δέρμα είναι πολύ λεπτό. Ναι, ναι. Κάνουν... Ε... Αυτό δεν ξέρω. Ναι. ναι. Εννοώ φε... κάνουν σημάδι και μένει. Okay. Εννοώ μένει για μια εβδομάδα. Φαντάζομαι. Καλά, εντάξει, και να μείνει τώρα τι να κάνουν. Σημάδι είναι. Έτσι κι αλλιώ είχα από την ανεμοβλογιά εκεί. Τώρα οπότε... μπορεί Σμά... να λε πιο ωραία ιστορία. Yeah. Αυτό Είχα ανεμοβλογιά και ξυνόμουν. Yeah. Ναι. Μπορώ να πω τράκαρα <laughs> μόνο με το βυθό τη θάλασσα στο μισό μέτρο. <laughs> δεν θα πει στο μισό μέτρο. Θα πει. Ε... Έκανα μία βουτιά. Ήταν φοβερή αλφαδιά η βουτιά. Ναι, ναι, και ναι, γι' αυτό έχει... η αντίσταση στην ήταν πολύ μικρή και άρα βρήκαμε δύναμη ναι, δυναμικά ναι, ναι, τώρα. Μπράβο, μπράβο. Αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, όπω σου είπα, έχω λούσει πολλά πράγματα. Τώρα. Ε, το για πάμε για το επόμενο. Ε, οπότε νομίζω έρχεται η ώρα σιγά σιγά να... να, καλοκαιριάσουμε. Κλείνει και αυτή η σεζόν σε λίγο καιρό. Κλείνει. Εγώ παράτησα και το τελευταίο επεισόδιο. Το... Δεν το έβγαλα τελικά τη μέρα που έπρεπε. Οπότε, έχει, μάθω... έχει βγει όμω μία εβδομάδα πριν από αυτό. Ναι, αυτό είναι το μόνο. το μία εβδομάδα, τουλάχιστον μία εβδομάδα. Τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από αυτό το επεισόδιο. Για θα πας απασχολεί κάτι. Ή... Η... Μου είπε ότι έχει θέμα να συζητήσουμε. Α, ναι, ναι, ναι. Και μπήκα ναι. χαλαρό και έτοιμο. Άκου λοιπόν τώρα τι, τι γίνεται και τι ήθελα να συζητήσουμε, το οποίο σχεδόν ταιριάζει με το κλίμα των εποχών και με κάτι που μου είπε εσύ πριν. Ότι. Ωραία. Θέλω να συζητήσουμε γενικά για τα cluster facts στι εταιρείε. Mm -hmm. Γιατί οι εταιρείε κλείνουν, μαζικέ απολύσει, πολλά τέτοια θέματα. Και η αφορμή είναι εντελώ αστεία. Μου έστειλε ο Θανάση, mm -hmm. κάπου βρήκε και μου έστειλε το πρώτο βίντεο που έκανα από ένα υποτιθέμενο vlog που θα ξεκίναγα από το σπίτι μου στα πετράλαινα και θα ερχόμουν στο γραφείο. Το που περπατά. Ναι. Δεν είναι στο YouTube αυτό. Δ αυτό δεν είναι στο YouTube. Εγώ το έβλεπα σίγουρα πρόσφατα και γελούσα. Νομίζω μαζί το βλέπαμε. Ε, Πώ θα να... εννοώ, να... τελευταία ναι, εξάμεινα. Λέτε ότι το έχω βάλει κάπου private. Δεν ξέρω. Κάπου υπάρχει αυτό τέλο πάντων. Okay. Ένα Google Drive νομίζω. Και μου το στέλνει ο Θανάσης. Α, ah, μήπω ε, έχω κάνει ένα Google Drive που έχω τέτοια ναι, πράγματα και έχει, είναι για ναι, να μεταφράσω. Για YouTube player. Οπότε αυτό στο... το βίντεο το οποίο κάποιο θα μπορούσε να πει ότι ήταν πριν τη μικρή κουβέντα ή πειραματισμή. Υπάρχει ένα και ένα τέτοιο δικό σου να ξέρει σε μια δημόσια υπηρεσία. Ε... Και δημοσιοποιηθεί και σταμάκη συγκρού κολλημένο. Α, ναι! ναι, ναι, ναι. Δεν το θυμόμουν αυτό. Αλλά έχει πολύ φασαρία και δεν μου άρεσε ποτέ. Ναι. Είναι αυτή η πρώτη πείραματισμή. Όλα αυτά είναι η μικρή κουβέντα 0,1 τέλο πάντων. Ναι, ναι, ναι. Η, η internal beta κυδεύει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το private... το private alpha. Οπότε. Σε αυτό το βίντεο είμαι στον δρόμο και πηγαίνω από, το... από τα πετράλαινα στο γραφείο και συζητάω, συζητάω. Μιλάω στον εαυτό μου και γιατί. Κλείνουν οι startups mm -hmm. και παθαίνουν αυτό το οποίο λέμε Clusterfuck που είναι ένα internal joke από μια εταιρεία που είχε κλείσει που ξέραμε. Λοιπόν, και επειδή γίνονται πάρα πολλά layoffs αυτή την περίοδο, θεωρώ ότι σε κάποιε εταιρείε στην Αμερική σου έχει κοπάσει σε έναν βαθμό σε σχέση με αυτό που γινόταν στην αρχή. Ήταν ότι... πιο μαζικό νομίζω στην αρχή. Οπότε ναι, 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 ναι. γενικά στην Αμερική είναι και λίγο, νομίζω, η υπομονή. Δεν το τραβάνε, δεν λένε Α το δοκιμάσουμε. Ας... Ναι. Είναι λίγο πιο πραγματιστέ και επίση έχουν και πολύ διαφορετικού νόμου. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουν προειδοποίηση, δεν χρειάζεται να κάνουν τέτοια πράγματα. Και είναι λίγο ναι. πιο γρήγορη στην η διαδικασία. Ναι. Ενώ στην Ευρώπη, η εργατική νόμη είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνει τόσο απότομα στην Αμερική, οπότε μάλλον γι' αυτό τραβάει και ίσω περισσότερο. Mm. Ίσως. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι πιθανέ εξηγήσει γι' αυτά. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω. Θεω, θεωρώ προφανώ υπάρχει ένα κομμάτι τη αγορά που δεν μπορεί να ελέγξει. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πολλά πράγματα που θεωρώ ότι τακτικά για κάποιο λόγο τεχνολογικέ εταιρείε κάνουν λάθο. Πραγματικά λάθο. Και θεωρώ ότι. Ναι, μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά άμα θέλει. Είχα, είχα και αυτή τη συζήτηση και με, λίγο με τον πελάτη μα που πήγα πριν που είχαν ραντεβού. Και θα ξεκινήσω από εκεί. Okay. Ότι. Ρε παιδί μου, οι εταιρείε οι οποίες συμβαίνουν το clusterfuck, πάρα πολύ συχνά είναι startups, funded εταιρειε mm -hmm. που κάποια στιγμή έρχεται η ώρα και απολύουν πάρα πολύ κόσμο. Και συζητούσαμε τέλο πάντων με τον πελάτη μας ότι το παράδοξο με τις τεχνολογικές εταιρείε είναι ότι στη βάση τους είναι από τις πιο φθηνές εταιρείε να έχεις, με την έννοια ότι δεν έχεις αποθήκη, δεν έχεις πρώτες έχει ανθρώπου προφανώ, αλλά όλε οι εταιρείε έχουν ανθρώπου. Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώ. Έχει ακριβωπληρωμένου ανθρώπου, είναι αλήθεια. Ε, αλλά μπορεί να έχει ένα προϊόν με πραγματικά ε, πάρα πολύ μικρό κόστο, α πούμε, πρώτη ύλη. Θα, θα πετάγουμε. Mm. Εδώ πέρα όμω υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κόστο έρευνα και ανάπτυξη, το οποίο δεν έχουν άλλε εταιρείε οι οποίε χρειάζονται την υποδομή την οποία αναφέρει. Δηλαδή, όταν ξεκινήσει και έχει ένα εισόδημα ένα τζίρο ας πούμε, σημαντικό, τότε αρχίζει και κρύβεται το, το κόστος κόστο έρευνα και ανάπτυξη. Αλλά άμα βάλει εσύ το, το, τι επένδυση χρειάζεται ώστε να μπορέσει να πουλήσει ένα προϊόν σε ένα φυσικό κατάστημα, έχει τι αποθήκε μεν, αλλά αυτό είναι ένα σταθερό κόστο και συνήθω γίνεται μία και έξω, να το πω έτσι, ή σχεδόν μία και έξω. Δηλαδή, έχει ένα χρόνο, ξέρω εγώ, τρει μήνε, έξι μήνε να το, να το στείλει στο κατάστημα. Και τελειώνει εκεί. Ενώ το θέμα με την έρευνα και ανάπτυξη είναι ότι αρχίζει και έχει ανθρώπου που οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν τόσο. Δηλαδή, δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να πει ότι εγώ πατάω ένα κουμπί, παίρνω χίλιου ανθρώπου, το φτιάχνω σε μια εβδομάδα και μετά εξαφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι λίγο πιο ανελαστικό αυτό το, το κομμάτι μια εταιρεία. Θα έρθω ακριβώ σε αυτό. Συμφωνώ με αυτό το οποίο λε. Απλά υπάρχουν και εταιρείε οι οποίε έχουν και τα δύο αναγκαστικά. Δηλαδή, έχουν έρευνα και ανάπτυξη. Και το όλο το κομμάτι του φυσικού. του hardware. Ε, ναι, αυτέ οι εταιρείε. Ε, Παραγωγή είναι... ζούχων. Εγώ στο βγάζω από το software. Αναπτύσσονται οτιδήποτε είναι ένα φυσικό προϊόν. Ναι. Ελαιόλαδο. Λοιπόν. 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 Καλά. Ειδικά με τα. Επειδή με τα αγροτικά τελευταία έχει, με έχει απασχολήσει, να το πω έτσι mm. απλά, και έχουμε μιλήσει και με φίλου που είχαν κάποια προσπάθεια, ο καθένα μικρότερη-μεγαλύτερη. Είναι πολύ περίεργο το πόσο ότι έχει και χρόνο που περιμένει για να δει πώ θα ξεκινήσει να βγαίνει. Δηλαδή, αν πα να κάνει κάτι σε λεόλαδο, σε κρασί, σε. Ναι. Κάτι το οποίο έχει μια. Συζητούσαμε μια για παράδειγμα αντίστοιχα με τον πελάτη μα, γιατί βγάζει μέσω ενό νοστού του, τέλο πάντων συμμετέχει και σε ε, κάποια. σε, υνοποι, σε υνοποιία, αλλά την παραγωγή ηνοποιία εννοώ. Και βγάζει το δικό του κρασί από φέτο. ήταν χρόνια πριν να ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Και όταν είχαμε πάει και στο Γιώργο Βασιλείο στη Θεσσαλονίκη, έλεγε αντίστοιχα, νομίζω ότι έκανε πέντε χρόνια να βγάλει το, την πρώτη φιάλη. Σε παραγωγή, νομίζω ήταν. Ε, οπότε, υπάρχουν και αυτέ οι εταιρείε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το, η έρευνα και ανάπτυξη περιορίζεται σε εταιρείε software. Όμω, αυτό το που ήθελα να πω και που είναι κάτι το οποίο είπε, είναι το ότι το, οι προσλήψει είναι ο πιο εύκολο τρόπο να δικαιολογήσει τα χρήματα τα οποία πήρε από του επενδυτέ. Δηλαδή, είναι μέχρι πρώτη, όσο δεν ξέρω αν αυτό αλλάζει. Οι επενδυτέ σου λέγανε σου δίνω λεφτά, προσέλαβε κόσμο. Ναι, πολλέ από αυτέ τι εταιρείε έχουν ένα στόχο σε άτομα τα οποία πρέπει να προσλάβουν Μπράβο. σε κάποιο χρονικό διάστημα. Ακριβώ αυτό. Το οποίο προφανώ και θα προσλάβει κόσμο. Ε, δηλαδή, δεν το. Αλλά πιστεύω ότι γίνεται σε υπερβολικό βάθμο αυτό και μετά γίνεται αυτό το οποίο είπε. Δεν μπορώ να πάρω ξαφνικά χιλιά άτομα και να κάνω έρευνα και ανάπτυξη. Δηλαδή, αυτό δεν, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν επιταχύνεται. Δεν είναι εκατό ναι. φορέ πιο γρήγορο ναι, να ναι, πάρει. Δηλαδή, είναι το παράδειγμα που λέει το Mythical Manmonth. Δηλαδή, αν πάρει 9 εγγύου, δεν έγιναν να μωρώ σε ένα μήνα. Οπότε. Το οποίο φέρνει και άλλα προβλήματα, γιατί μετά κάνει την εταιρεία. Έχει πάρα πολύ φύρα. Το οποίο αρχίζει και περιπλέκει καταστάσει προ τη λάθο κατεύθυνση. Έχει περισσότερη επικοινωνία που χρειάζεται, λιγότερο συντονισμό και μεγαλύτερη ενέργεια δαπανάτε ώστε να υπάρχει συντονισμό. Ναι. Χρειάζεσαι ανθρώπου να διχειρίζονται αυτέ τι ομάδε, το οποίο είναι έξτρα κόστο. Ναι. Γενικά δυσκολεύει. Δεν λέω ότι προφανώ όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα με μια ομάδα 5 ατόμων, α πούμε, 10 ατόμων ή 20 ατόμων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μαγικό αριθμό. Απλά αυτό διαφέρει πάρα, πάρα πολύ από εταιρεία στην εταιρεία. Και αν πιστεύει ότι χρειάζεσαι τα παραπάνω άτομα. Να είσαι πολύ έτοιμο για να το αντιμετωπίσει αυτό. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτάσει στο σημείο που χρειάζεσαι τα παραπάνω άτομα και όχι να υποθέσει. Mm -hmm. Δηλαδή, σωστά. γιατί. γιατί... Δεν δε γίνεται να είναι χωρίς να γίνει έφηβο. Σωστά, Ρε, ναι, πρέπει, πρέπει να περάσει ναι, από κάποιε Πρέπει να περάσει γιατί ο τρόπο που θα φτάσει στα 50 άτομα θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που είχε στάσει στα 30 και στα 35 άτομα. Mm -hmm. Το οποίο θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που είχε στάσει στα 15. Σωστά. Εκτό βέβαια αν υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να παραλυ... να παραλληλοποιηθούν. Προφανώ εκεί δεν το συζητάμε. Για παράδειγμα, αν είσαι μια εταιρεία που κάνει online delivery και θε απλά διανομή, απλά προσλαμβάνει διανομή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο Παραλληλοποιείται. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί βλέποντα και όντα μάλλον, μάλλον στην, στο eFood στη διαδικασία που ξεκίνησε το own delivery, όπω mm. δηλαδή, το λέγαμε, δηλαδή τα μηχανάκια του eFood, mm. ε, και το πώ αυτό μπορούσε να μεγαλώσει, ήταν ένα πολύ σύνδετο πρόβλημα. Πώ χωρίζει περιοχέ. Δεν το περίμενα. Ναι, είναι, 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 είναι πάρα Ακόμα πολύ σύνθετο. Γιατί για παράδειγμα. Wow. Το, το βλέπουμε και στο sparkling, Μην πας πολύ μακριά. Ε, το, το να πει ότι παίρνω, ξέρω εγώ, δύο ή τέσσερι διανομή δεν σημαίνει ότι μπορεί να ικανοποιήσει το ίδιο όλε τι περιοχέ. Γιατί μπορεί να έχει παραπάνω κίνηση σε μια περιοχή. Άρα αυτό δεν είναι απαραίτητα ένα πρόβλημα το οποίο. Το, το μεγάλο με αυτό το είναι πολύ ξεκάθαρο και εύκολο. Ναι, ενδεχομένω είναι πιο εύκολο το να πει ότι θέλω να μεγαλώσω την κάλυψή μου σε περιοχέ θα πάρω κι ναι. άλλα άτομα. Από το θέλω να μεγαλώσω το software μου θα πάρω κι άλλα άτομα. Ναι. Okay, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά το πώς μεγαλώνεις και αυτές τις ομάδες δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. 100% και, θεω, και θεωρώ ότι αυτό έχει οδηγήσει πάρα πολλές εταιρείε. Είτε στο να κλείσουν, είτε στο να απολύσουν πάρα πολύ κόσμο. Όπω επίση και ήταν και η, Υπάρχει για κάποιο, λόγο, για κάποιο λόγο. Έχει θεωρώ θεοποιηθεί αυτό που λέμε first movers advantage. Δηλαδή ότι αυτό ο οποίο θα φτιάξει ένα λίγο διαφορετικό, λίγο πιο καινούριο προϊόν πρώτο, είναι αυτό που θα πάρει την περίοδο του λέοντο μετά στην αγορά. Το οποίο σε αρκετέ περιπτώσει ισχύει. Αλλά νομίζω ότι έχει θεοποιηθεί στο βαθμό που όλε οι εταιρείε θεωρούν ότι πρέπει να φτιάξουν το προϊόν χθε. Δεν έχουν δηλαδή αυτή τη ε, διαδικασία, τη μεθοδική, σιγά-σιγά να φτάσω σε έναν στόχο. Mm -hmm. Αλλά έχουν το ότι, επειδή πήρα χρήματα, αν κάτι το έφτιαχνα σε 3 με 5 χρόνια με, τα, με τη δικιά μου χρηματοδότηση, πρέπει να το ένα. Και προφανώ ποτέ δεν πα ένα και το κάνει σε τρία, ρε παιδί μου. Αλλά προσλαμβάνει κόσμο που νομίζω θα σε πάει εκεί πολύ πιο γρήγορα. Ναι, 100%. Εγώ δεν πιστεύω στο first movers advantage στην αγορά. Δηλαδή, πραγματικά είναι πάρα πολύ απλό. Ο κόσμο κάθε φορά θα επιλέξει αυτό που τον καλύπτει καλύτερα. Σίγουρα, αλλά. είναι είναι τυχαίο φορέ έχει γίνει. Γιατί άλλε τόσε περισσότερε έχει γίνει ο επόμενο να είναι. Δηλαδή, διάλεξε μια εταιρεία. Ό,τι θε, από τι μεγάλε που θεωρεί. Το, το, το GitHub για παράδειγμα που είναι θεωρητικά. Δεν είναι. Ο, ο, δεν ήταν η πρώτη εταιρεία. Νομίζω το το GitLab αισθάνομαι ότι είναι πριν το GitHub στα δεν είναι αυτό, αλλά πριν από αυτά υπήρχε το SourceForge. Έτσι και το αγίως. SourceForge, ναι. Πάει. <σφυλί> το SourceForge. Ναι. Πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν ο πρώτο, αλλά ήταν στην οικογένεια των ναι. τριών. Και τώρα παίζει. Είναι, είναι coach space, δεν υπάρχει. Βασικά. Δεν παίζει καμία από αυτέ τι εφαρμογέ που είχαμε τότε στην αγορά. σω λίγο το Cloud9, αλλά ψηλοκλασμένα το έχει η Amazon γενικά. Ε, το Cloud9, εντάξει, το έχει πάρει η Amazon, οπότε υπάρχει γι' αυτό και το... Και νομίζω ένα σχετικό reboot έχει προσπαθήσει να κάνει το Code Anywhere. Ναι. Σαν... Δεν ξέρω πώ πάει αυτό. Ούτε είχαμε πω. κάποτε για δύο διαφορετικού λόγου κάποια insights, αλλά τώρα δεν ξέρω. Όχι, ναι, πάει καιρό από αυτό, ναι. οπότε δεν ε, Δεν ξέρω σήμερα τι κάνουν. Ναι. Αλλά νομίζω ότι προσπαθούν να πάρουν πιο πολύ στο B2B κομμάτι. Mm. Ε, το Γκουρμ, Πω Πόπο. Ναι, καλά. Λέξε. Από, από ID Ναι, άλλο τίποτα. Είμα, ήμασταν. Σε, ήταν αυτό που σου λέγα πριν. Ήμασταν σε φοβερό σημείο τότε. Και εκτό αυτού είχαμε και συνδέσει, τέλο πάντων είχαμε επικοινωνία με όλη την αγορά. Το οποίο, άμα το σκεφτεί, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ήταν μια παγκόσμια αγορά ναι, και ναι, ναι επικοινωνία. Μου λείπει λίγο, αλλά θα το ξανακάνουμε. Αυτό. Εννοείται αυτό. Ε, Πάμε όμω πίσω. Ζω, α, Είναι first mover. Όχι, Myspace, High 5. Ναι, ε, ε, ε... ένα κάρο πράγματα δεν Είναι τυχαίο. Ε, πραγματικά είναι τυχαίο. Η Apple είναι first mover. Μπορεί να πει ότι είναι first mover, αλλά η Apple έχει περάσει μια φάση που ήταν στον πάτο. Όχι, ρε, τα smartphones δεν ήταν Apple με τίποτα. Ά, όχι, δεν μου για τα smartphones, μου για του υπολογιστέ, ξέρω εγώ, α πούμε, και αυτά. That... Δηλαδή, η MP3 That... υπήρχαν. Μα η IBM πήρε το, τη νίκη στου πρώτου υπολογιστέ. Η Apple δεν πήρε με τους υπολογιστές, δεν κέρδισε ναι, από ναι, τους υπολογιστές. Ναι. Ακόμα και τώρα δεν έχει... Δεν ξέρω. Ε, ούτε στο σε servers και σε cloud. Yeah. Ε, ούτε ούτε το iPhone ήταν το πρώτο smartphone, όπως είπες. Ναι. Είναι απλά όποιος κάνει ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Δηλαδή δεν βλέπω εγώ τέτοια νούμερα τα πένα δικαιολογούν το first mover. Α, απλά αυτό είναι το άγχος ότι πρέπει να φτιάξουμε το προϊόν χθε, πρέπει να προσλάβουμε marketing, πρέπει να προσλάβουμε πωλήσει, πρέπει να προσλάβουμε... Και Υπάρχει ένα υπέρμετρο υπέρ άνοιγμα, το οποίο επειδή σε, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά σε, σε έναν βαθμό οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εταιρείε δεν είναι πάντα ε, επιχειρηματίε οι οποίοι το έχουν κάνει άλλε πέντε ή 10 φορέ. Είναι και επιχειρηματίε που ξεκινάνε από μια τέτοια εταιρεία. Που έχουν δουλέψει ενδεχομένω μερικέ φορέ σε πιο μεγάλε εταιρείε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί ένα τέτοιο άνοιγμα. Και ε, ναι, εννοείται ότι έχει κάνει ένα business plan και θα φτάσει κάπου και θα έχει κάποιου στόχου και και, και. Αλλά το να πα και να πει ότι επειδή εγώ το έγραψα σε ένα κολόχαρτο πριν από τρει ναι. μήνε ή έξι μήνε, θα πρέπει να το κάνω κιόλα. Είναι λίγο μαλακή, αν θεωρώ. 100%. 100%. Γι' αυτό θεωρώ. Δεν ξέρω καν αλλά είναι σημαντικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι το business plan είναι σημαντικό να το κάνει σε πολύ high level επίπεδο. Δηλαδή, τα χοντρά χοντρά γιατί η λεπτομέρεια που θα εμφανιστεί του επόμενου μήνε είναι καθοριστική. δηλαδή, βλέπω αυτό το άγχο για μεγάλο. Το οποίο Είχα, το έχω ξαναναφέρει νομίζω και στο podcast, αλλά όταν είχα κάνει το Scrum Master Certification, γιατί έχω πάρει mm. και από αυτό κάποια στιγμή. Βεβαίω. Το οποίο έχει λήξει νομίζω τώρα, άσχετο. Ε, τότε το είχα, το είχα κάνει με τον Κοπλίν. Ε, ναι. Και ένα από τα πράγματα τα οποία είπε. Ο Κοπλίν είναι από του συντηρητέ του Agile Manifesto, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Από του υπογραφόμενου. Ναι. Είναι από του συντάκτε του. Agile Manifesto. Ασχοληθήκαμε με αυτό το πράγμα ναι. τέλο πάντων. Και γενικότερα θεωρείται και ενδιαφέρουσα φιγούρα στο κομμάτι τη διαχείριση ομάδων, mm -hmm. κυρίω μέσω ε, agile τεχνικών. Ε, τότε λοιπόν είχε πει ότι κάθε φορά που, που αναγκάζει να βάλει μια ομάδα, χρειάζεται να βάλει και ένα επίπεδο. Ε, όχι κάθε φορά. Πολλέ φορέ χρειάζεται να βάλει και ένα επίπεδο. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει ομάδε, και τα άτομα που έχει να διαχειρίζει τι ομάδε αυτά δεν επαρκούν για να τι αναγκάζει και βάζει και άλλα άτομα. Και όσο μεγαλώνουν αυτά τα άτομα, μετά αναγκάζει και βάζει και ένα επίπεδο παραπάνω στη διαχείριση. Βάζει το Scrum. Ό,τι of... oh, μαλακία μπορεί να σου πει στο κεφάλι. Yeah. Και κάθε φορά που το κάνει αυτό, αυξάνεται πάρα μα πάρα πολύ η κόμβη με του οποίου πρέπει να περάσει κάποιο ώστε να φτάσει σε ένα άλλο άτομο τη ομάδα. Δηλαδή, αν είμαστε και δύο προγραμματιστέ. Να. Yeah. Είμαστε διαφορετικέ ομάδε. Και ο director, να το πω έτσι, που έχει στην ευθύνη την ομάδα είναι διαφορετικό. Αυτόματα έχουμε manager τη ομάδα, director. Α υποθέσουμε ότι ο director των άλλων μπορεί να κάνει ένα ε, οριζόντιο άλμα, α πούμε. Οπότε πάει στον δικό σου director, manager ομάδα, εσύ. Οπότε αυτόματα, δηλαδή, μεγαλώνοντας με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όσο πλαταίνει την επιφάνεια τη πυραμίδα, αναγκαστικά πρέπει να βάλει και ύψο. Ναι. αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεν γίνει διαφορετικά. Πλά. Σε επίπεδα πρέπει να το διαχειριστεί. Και άρα όσο λοιπόν αυξάνει τα επίπεδα, αυξάνει πάρα μα πάρα πολύ του, τα hopes που πρέπει να κάνει κάποιο. Δηλαδή, αν εγώ πρέπει να μιλήσω μαζί σου για να συζητήσουμε μια τεχνολογική εξέλιξη, μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση οτιδήποτε άλλο τέτοιο, αυτή η πληροφορία δεν μπορεί να φτάσει από μένα σε σένα ή από σένα σε μένα. Και το οποίο είναι ακριβώ αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο έχει ανάγκη στην αρχή, που είναι γρήγορα να φτάσει σε κάτι το οποίο μπορεί να πουλήσει. Δηλαδή έχω, έχω, υπάρξει συζητήσεις όπου έρχονται, έρχεται κάποιος και λέει «Ω παιδιά, όταν ήμασταν ξέρω εγώ, 30 άτομα πηγαίναμε σφεντόνα και τώρα είμαστε ξέρω εγώ, 100 και νομίζω πηγαίνουμε το ίδιο γρήγορα». Ναι, να Μα πηγαίνετε το ίδιο γρήγορα αν όχι αργότερα. Από Μποργάνω. την άλλη, για να δώσω και τον αντίλογο, ε, όταν αρχίζει και μεγαλώνει μια εταιρεία, είναι καλό να υπάρχει και, ένα δίχτυο ασφαλείας. Ιντάνανση. Δεν πρέπει να αρρωστήσει ο Αντώνη ή ο Πάρη. Όχι, αυτό είναι πρόβλημα. Όσο μεγαλώνει, αυξάνει το λίπο. Άρα λοιπόν αυξάνει το λίπο, αλλά δεν μπορεί να περιμένει ότι αυξάνοντα το λίπο θα πα πιο γρήγορα. Ναι. Επίση, αυξάνει. Το... το, λίπος έχει πάντα υγιή επίπεδα. Σωστό. Και... θεωρώ ότι έχουμε πολλέ παχύσαρκε εταιρείε. Ναι. Και δυστυχώ πολλέ εταιρείε πιο νέε γίνονται παχύσαρκε γιατί νομίζω ότι θα, θα το κάνουν convert σε μάζα αυτό. Ναι, Συνήκη και ότι... οτι... Δεν ξέρω γιατί έχουμε ξεκινήσει τα γυμναστηριακά αστεία τώρα. Αν ξέρει το γεγονό ότι θα πέσει το, 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 μικροφωνό Για σου. Για τρίτη φορά. νομίζω το έχω τώρα. Είναι καλό. Ε, πιστεύω ότι σε ένα βαθμό είναι ένα κομμάτι ανασφάλεια. Το οποίο έχει να κάνει με το ότι εγώ, αν είμαι μεγάλο, θα με πάρουν πιο εύκολα στα σοβαρά. Δεν ξέρω. Δεν ισχύει. Να... Απλά δεν ισχύει. Δεν θα πω δεν ισχύει. Να δεν, πω κάτι. ισχύει. δεν έχουμε υπάρξει ποτέ στο σημείο που ήμασταν σε μια εταιρεία που ήταν μικρή, μεγάλωσε για του λάθου λόγου, για να ξέρουμε αν μετά αυτό το πράγμα ήταν καλό ή κακό. Εγώ θα πω δεν ξέρω. Αλλά μου φαίνεται περίεργο. Από την άλλη, βλέποντα πώ πουλάνε πολιτέ σε μεγάλε εταιρείε, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση που πουλάνε. Δηλαδή, αν αναρωτηθούμε αγοράζει, αγοράζουν, α την αλήθεια, και όμω αγοράζουν. Κάνε λίγο elaborate σε αυτό, γιατί νομίζω ξέρω τι λες. Αλλά εννοείς ότι υπάρχουν πολιτές οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους σε επίπεδο big numbers. Δηλαδή πετάω τα ναι. σκάλια σκάγια και όλοι και κάποιος πελάτης τα πιάσει. Είναι όλοι με την καραμπίνα. Πραγματικά, ξεκινάνε με το shotgun. Ναι. Και έρχεσαι μια βαρά νέο που Και μπορεί κάπου να πετύχουν. Ναι. Αλλά δεν έχουν κάποια... Δεν ξέρουν πολλέ φορέ το προϊόν, μου έχει τύχει να με πάρουν εμένα πολιτέ από άλλε εταιρείε ή, κάποιο... ή να με βρουν σε κάποιο συνέδριο να μου μιλήσουν ή κάτι άλλο για να ξέρω καλύτερα το προϊόν από αυτού. Mm. Δηλαδή, μου έχει τύχει για παράδειγμα να μιλάω με μια εταιρεία και να πω, ξέρει τι μ' αρέσει το Α, αλλά το Β για μένα είναι προβληματικό. Ναι. Και να μου λέει. Ό, και να τη λέω βασικά: το, το Α και το Β για μένα είναι σημαντικά. Και να μου λέει, α, α το Α δεν νομίζω το κάνουμε, αλλά το Β έχουμε αυτό το feature. Και να του λέω, ε, βασικά, το Β είναι που έχετε πρόβλημα και το Α το λύνει με αυτό το άλλο. Α, μου λέει δεν το ήξερα αυτό. Να. Το οποίο μου φαίνεται περίεργο. Οκ, okay, εγώ είμαι περίεργο, Μου αρέσει πολύ να εμβαθύνω ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν κάτι μπορεί να είναι στη σφαίρα ενδιαφέροντό μου, θα κάτσω να ασχοληθώ, να καταλάβω πώ δουλεύει, να. διάφορα πράγματα και να δω πώ θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πολιτή δεν το κάνει αυτό. Γενικά, αναγκαστικά στον κόσμο υπάρχει μετριότητα. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Δηλαδή, η μετριότητα είναι από άποψη ορισμού, δηλαδή, ξέρεις, η περισσότερη στο κάθε τύπο που, skill που μπορείς να πάρεις, στον κάθε τομέα, η περισσότερη που ασχολούνται με αυτό είναι μέτρη. Και αντίστοιχα, στα περισσότερα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι εσύ, είσαι μέτριο. Υπάρχουν και κάποια λίγα στα οποία είσαι καλό. Το πρόβλημα είναι όταν δεν ασχολείσαι με αυτά θα πέσει πραγματικά καλό και δεν επικροτείται και αυτό είτε από την εταιρεία σου είτε από την κοινωνία γενικότερα ή οτιδήποτε. Και θεωρώ ότι αυτό πάει με περισσότερε πιθανότητε να συμβεί όταν θολώνουν τα κριτήρια. Και πότε θολώνουν τα κριτήρια. Για παίζει, δηλαδή, γιατί έκανα ένα τεράστιο τέτοιο χοπ. Θα φτάσω. Ναι. Όταν, για παράδειγμα, μια εταιρεία είναι cool επειδή σήκωσε λεφτά και πρέπει να βρει πολιτέ επειδή σήκωσε λεφτά, οι οποίοι θα πάνε σε αυτή την εταιρεία επειδή σήκωσε λεφτά. Ναι, είναι λίγο. Κατάλαβε. Αντί να είναι chicken egg, είναι chicken το αντίστροφο. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή, ενώ κανονικά μια εταιρεία έπρεπε, θα περίμενα να έχει λεφτά επειδή έχει καλού πολιτέ, οι οποίοι φέρνουν καλού πελάτε. Και δεν είμαι κόντρα στο μία εταιρεία να σηκώνει λεφτά και εμεί το έχουμε κάνει. Παρόλο που δεν θα το ξαναέκανα, τουλάχιστον για του ίδιου λόγου. Γιατί εμεί το κάναμε για να πληρώνουμε μισθού, που ήταν ναι. ένα από τα λάθη. αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό θα με στείλει σε ένα επόμενο. Τε, θέλω να πω, σε ένα επόμενο point. Εταιρείε για κάποιο λόγο και άτομα βλέπω ότι είναι σαν να κολώνουν, να βάλουν σαν στόχο από την αρχή να πάρουν τα λεφτά του πελάτη και να δώσουν αξία. Και τώρα έχω στο μυαλό μου μια εταιρεία πελάτη μα η οποία έπαθε κλάστερφακ. Ο... να συζητήσουμε να κάνουμε αυτό. Ε, ναι, πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε με αυτό. Ε, η οποία, αν θυμάσαι καλά, σήκωσε πάρα πολλά χρήματα και απλά είσαι να προσλαμβάνει αφιδός να αγοράζει. και να αγοράζει εταιρείε αφιδός. Και αν θυμάσαι το concept ήταν ότι εμεί θα γίνουμε μεγάλοι και θα κάνουμε το hype και θα, πουλου... και θα αρχίσουμε να πουλάμε. Ναι, θα κάνουμε μια εταιρεία ομπρέλα με άλλες εταιρείε. Ναι. Γιατί απλά μπορούμε, έχουμε τον τρόπο να σηκώσουμε τα λεφτά που επαρκούν για να αγοράσουμε τις εταιρείε. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ναι, και δεν πήγε πολύ καλά γιατί όλοι ήταν εκεί για τους λάθος λόγους. Αυτοί οι λάθος λόγοι είναι τα λάθος κριτήρια που έλεγα. Και ξαφνικά δουλεύουμε όλοι στη λάθος κατεύθυνση. Ό, δουλεύουμε όλοι. Δουλεύουν όλοι στη λάθος κατεύθυνση, δηλαδή... Κάποιο είναι πολιτή σε μια εταιρεία η οποία έχει λεφτά και τους λένε έχουμε λεφτά, πρόσεξε έχει σημασία μετά είσαι complacent επειδή λες εντάξει έχει λεφτά η εταιρεία εγώ είμαι χαλαρό εδώ σκάω μύτη στα συνέδρια και είμαι άνετο. ή ξέρω εγώ θα μιλήσω με κάποιον και για την εταιρεία και δεν έχω σκοπό σημαντικό να εξασφαλίσω αυτή η εταιρεία να έχει λεφτά mm -hmm. αλλά είμαι εφησυχασμένος τι ξέρω και μετά, μας. clusterfuck. Και μετά ο Αντώνη και ο Πάρη συζητάνε αφού του σταματήσουν το γύρισμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Θα σου πω, κοίτα, μου έχει τύχει ρε παιδί μου να, να ζήσω και το άλλο. Μου έχει τύχει να, να έχουμε φίλου μα οι οποίοι είναι γνωστού μα, που είναι CTO, είναι head of engineering, δηλαδή είναι σε θέσει οι οποίε στείλουν σιγά σιγά τη τεχνική ομάδα μια εταιρεία mm. και να του κάνουν πόλεμο γιατί δεν μεγαλώνουν την ομάδα. Ναι. Και μου έχει τύχει να, να, συζητάω με άτομα τα οποία είναι ηγούνται μια ομάδα ή που διαχειρίζονται τη, τις προσλήψεις μια ομάδα να το πω έτσι που ο λόγος υπαρξής τους έχει να κάνει με το πόσα δηλαδή πως για παράδειγμα όσο μεγαλώνει μια εταιρεία αρχίζει και έχει ας πούμε δείκτες οι οποίοι λένε το πόσο καλός είσαι ένας από τους δείκτες είναι ότι α, ο Πάρης προσέλευε τα πέντε άτομα που πρέπει να προσλάβει φέτος σύμφωνα με το πλάνο μας για προσδείξεις. What και αυτό αρχίζει και δημιουργεί πρόβλημα γιατί λέει. Πα και, και γίνεσαι μετά. Πώ είναι οι μεγάλε που σου λένε ότι έχει διαθεσή τόσα χρήματα για διαφήμιση για οτιδήποτε, mm. και άμα δεν τα χαλάσει, είναι το πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή μια, μια υπέρμετρη ανάγκη να ξοδεύει και να κάνει και να μεγαλώνει και να δείχνει πράγματα και χάνει τη ουσία. Γιατί όλα πάμε να τα ελέγξουμε μετά και για να τα ελέγξουμε πρέπει να βάλουμε κάποιο, κάποια μετρική πάνω σε αυτά. Και για να βάλουμε κάποια μετρική πάνω σε αυτά, καλή τύχη. Λοιπόν, τα, η, ο βαθμό που ξοδεύουν σε μαλακίε λεφτά εταιρείε είναι τρομακτικό. Ε, θυμάμαι. Δεν σου έχει τύχει εσένα να σου λέει κάποια εταιρεία πρέπει να χαλάσω νη χρήματα στο τέλο του χρόνου, γιατί πρέπει ναι. να, δεν πρέπει Φυσικά. να φέρω το budget στον επόμενο. Φυσικά, έχει τύχει να πάρουμε training, α πούμε, το οποίο μα πιέζει να το κλείσουμε νωρί. Γιατί πρέπει αυτά τα λεφτά να ξοδευτούν. Όμω λέγαμε, παιδιά, να βγάλουμε το κουρίκιλο με την ησυχία μα να το δούμε. Όχι, 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 όχι παιδιά. Μες Πείτε αρέσει. κάτι να το κλείσουμε τώρα. Πρέπει να το κλείσουμε νωρί. Εμένα μου έχει τύχει το άλλο. Θυμάμαι είναι μια εταιρεία. Δεν θα πω το όνομα της. γιατί υπάρχει ακόμα. Έχει πουληθεί, βέβαια. Ήτανε... Έχει κλαστερφάκιαστεί και αυτή. Αλλά είναι που καταλάβει πια, λέω. Και έχω πάει κάποια στιγμή στο γραφείο τη στην Ακρόπολη μόλις έχει ξεκινήσει ας το πούμε αυτή η εταιρεία προσπαθεί έτσι να, τη, να την παλέψει και ρε φίλε είχαν μέσα στο γραφείο είχαν κάνει 3D logo 3D sculpture το logo τους Είχανε κάνει τύπου, τύπου γλυπτό Θε να κάνω να γλυπτό τη φάτσα στον μπαίνει στο γραφείο. <laughs> Πραγματικά. Όχι <laughs> <Ως> χειρότερα. <laughs> Αλλά μαζί με το, με το σημάδι. <laughs> μαζί με το σημάδι, ναι, ναι. <laughs> Δηλαδή. Βγάλει λεφτά που δι, δι, Πραγματικά αυτό είναι η προτεραιότητά σου φιέρο, Είχες μυαλό να αφιερώσεις Ενώ έχεις σηκώσει λεφτά έχεις, έχεις βάλει μόλις ένα συνέντερο στην εταιρεία σου Και σου είπε ωραία πάρε κάποια χιλιάρικα Γιατί σκέφτηκε ότι είναι καλή ιδέα Να πάρεις 10 ευρώ από αυτά που δεν ήταν 10 δυστυχώ Και να τα κάνεις ένα γλυπτό με το με το λόγο σου. Γιατί είναι το φαίνεται, γιατί άμα είναι τόσο cool η εταιρεία σου, θα βρει θεωρητικά μηχανικού, μετά θα πει για να είμαστε cool, θα πάμε και θα το κάνουμε σε go και κυβερνήτη την ε, υποδομή μα. Ναι, ε, cool. για, για, να το κάνω πιο ενδιαφέρον για άλλου μηχανικού να έρθουν και ξεκινά και πετά λεφτά σε ανθρώπου, σε υποδομή, σε λόγο, σε 3D λόγο. Όπου ευτυχώ ηρέμηση με τον κυβερνήτη, αλλά ναι, για συνέχεια. υπάρχει όλο αυτό το ότι θέλουμε να γίνουμε Θέλω να βάλω ένα παιδότοπο κάπου στην εταιρεία και να έρχονται οι προγραμματιστέ να παίζουν γιατί είναι χαζά μωρά που άμα του βάλω, ξέρω εγώ, πρωινό και. Ναι. Τέτοιο. Ενώ θα μπορούσε να πα και να πει: Θα δώσω λίγο καλύτερου μισθού, θα δώσω ένα μεγαλύτερο ποσό για να μπορεί να πηγαίνει σε συνέδρια, σε εκπαιδεύσει, να κάνει πράγματα. Να παίρνει τη σωστή κατεύθυνση. Σε εξοπλισμό, αντί να παίρνω μεταχειρισμένα λάπτοπ ετία και να τα δίνω στου προγραμματιστέ μου. Ζήζου. Zizos. Και θα είναι όλα πιο, πιο τέτοιο. Θα έχει μόνο brown fat. Ναι. Έτοιμα μυτοχόντρια για να πάρει ενέργεια. Και, και το υπόλοιπο δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πω. Το έχω δικαίωμα στον εαυτό μου. Καμιά φορά μιλάω με άλλου και λέω: Α, εντάξει, εμεί είμαστε μια μικρή εταιρεία, πέντε άτομα. Τι σημασία έχει αυτό. Ναι. Κάνουμε περισσότερα πράγματα από άλλε εταιρείε που είναι πενήντα άτομα. Η αλήθεια είναι αυτό, το έχω παρατηρήσει. Η αλήθεια είναι αυτό, το έχω παρατηρήσει. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και μια άλλη ακόμα μεγάλη διαφορά. θεωρώ ότι επειδή είμαστε πολύ στριφνοί με το hiring εμεί, είμαστε και οι δύο, και εσύ και εγώ, θέλω να πω ότι τα κάνουμε hiring όποτε είναι να κάνουμε hiring. Δηλαδή, μα έχει χτυπήσει την. Το, την κάνουμε κακού ποτέ, τουλάχιστον ακόμα. Και θέλουμε κατάλληλο άτομο για την κατάλληλη δουλειά. Και κοιτάζουμε, είναι από τα πράγματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά στο δηλαδή, τι κόσμο φέρνουμε σε αυτή την εταιρεία. Νομίζω όλα τα άτομα που έχουν ναι. μέχρι στιγμή έρθει έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ καλά και. και στην κατεύθυνση που θέλαμε. Δεν έχουμε πέσει τα σύννεφα, να το Όχι. πω έτσι. Νιώθω ότι όσα άτομα έχουν έρθει, δηλαδή ότι αμοιβαία είναι η ίδια εικόνα που είχαμε για το πώ θα είναι η δουλειά και προ ποια κατεύθυνση. Mm -hmm. Δηλαδή το νιώθω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Εντάξει, μπορεί προφανώ να πέφτουμε έξω, αλλά έτσι. Ε, ε, έτσι νιώθω. Γενικά. εγώ ξε, βλέπω ότι εταιρείε έχουν το ίδιο έχουν το ίδιο narrative κάθε φορά που, που κλείνουν ότι ξέρεις τι ε, έγινε αυτό και ήμασταν υπεραισιόδοξοι οπότε προσλάβαμε ε, για να μου όλα τα λέει όφησαν αυτό ότι Α, πιστεύαμε ότι θα συνεχίσουν όλα όπως πηγαίναν στην πανδημία γιατί, γιατί είναι η πιο ασταθή περίοδο που εμεί τουλάχιστον η δικιά μα γενιά έχει ζήσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Άμα εξαιρέσει, ίσως... τον πόλεμο. Η δικιά μα γενιά δεν έχει ζήσει πόλεμο. Α έχει στην είναι... Ελλάδα, όχι, ναι. Στην Ουκρανία, όμω, ναι. Και επειδή είμαστε πιο παγκοσμιοποιημένοι πλέον. Ναι, ναι, ναι. Επηρεάζει αυτό. Δηλαδή είναι, είναι τρομερό διότι το σκεφτόμουν. Έδα... Anyway, είναι μια εταιρεία η οποία έχει περάσει αυτό το διάστημα από την πανδημία μέχρι τώρα δύο μα layoffs, α πούμε. Οκ. Okay. Και το σκεφτόμουν και λέω, ρε φίλε, υπάρχει επίση το ενδεχόμενο, γιατί ξέρει και τι δύο φορέ η ανακοίνωση ήταν Α, η πανδημία, Α, ο πόλεμο, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε. Dude, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρά πιθανότητα να μην κάνει καλή δουλειά. Fun fact, πέρσι, γιατί η χρονιά που παράγει το κακό ήταν πέρσι. Να. Με τι υπέρμετρε προσλήψει κλπ. Πέρσι λοιπόν υπήρχε και ο πόλεμο και η πανδημία. Δεν το συζητάμε. Ενώ φέτο θεωρητικά συζητάμε. η πανδημία έκλεισε. Ναι. Δεν το συζητάμε. Μα όλα αυτά είναι, είναι δικαιολογίε. Είναι 100% δικαιολογίε. Γιατί όταν τρέχει μια εταιρεία, συγγνώμη, είναι, είναι δουλειά σου. Είναι δουλειά σου να εξασφαλίζεις ότι στις, στους δύσκολους καιρούς μπορείς να τα απεξέλθεις. Και μπορεί όντως να σου ξεφύγει μια φορά σε έναν βαθμό. Άμα δηλαδή αρχίζουν και διαραίουν καταστάσει και δεν προσαρμόζεσαι και 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 ή αν αυτό ξαναγίνεται είναι απλό δεν, μην το ρίχνει αλλού δεν, δεν, δεν το είδε καλά δεν κατένιμε τα έξοδα σου καλά έτσι ώστε να σου φέρουν είναι απλό όταν έχεις εταιρεία πρέπει να βγάζεις παραπώνα, παραπάνω, από όσο ξοδεύεις. η εταιρεία έχει τον ορισμό της το κέρδο. είναι μια κερδοσκοπική οργάνωση αν κάνεις μια εταιρεία που δεν έχει σκοπό το κέρδος κάνεις κάτι άλλο Είσαι μαλάκα. Απλά. Από την άλλη, ίσω η τακτική είναι ότι ξέρει τι, μεγαλώνει μια εταιρεία. Φαίνεται ότι έχει άτομα, ότι έχει υπόσταση μεγάλη. Γιατί ο σκοπό μου ο μοναδικό είναι να την πουλήσω και ενδεχομένω αυτό αυξάνει την τιμή. Δεν συμφωνώ. Δεν το έκανα ποτέ. Mm. Δεν μ' αρέσει. Αλλά λέω. Γενικά, και εγώ μπορώ να φάω μία σούπα με ένα πυρούνιο, μα θέλω. <laughs> είναι δηλαδή Είναι λα... Πιάνεις κάτι που είναι Και εγώ μπορώ να και εγώ μπορώ να πάω να πάρω ξέρω εγώ Ένα μηχανάκι Και να πάω να τρέξω στον υπόδρομο Κανένα δεν με εμποδίζει να το κάνω Αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι φτιαγμένα για συγκεκριμένους σκοπούς Οι εταιρείε είναι Κερδοσκοπικοί οργανισμοί Οτιδήποτε άλλο είναι, θα το πω by product, είναι μια εντελώς κομμάντο αντάρτικη επιλογή η οποία έχει να κάνει με σένα, όχι με αυτές τις δομές οι οποίες ονομάζονται εταιρείε και μπράβο σου και μακάρι να πετύχει και όλα να πάνε καλά αλλά ε, αν αυτός είναι ο σκοπός σου και δεν κοιτάς το, το κέρδος, την υγιή κατάσταση μιας εταιρεία, δεν φταίει η πανδημία που ήρθε. Ξέρεις τι εκτοξεύει την τιμή αγορά μιας εταιρεία. Για πες. Τα κέρδη. Απίσης, Α, θα. ναι, 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 ναι. Δηλαδή... Πραγματικά. Τρομερό. Και είναι... Είναι αυτό το οποίο προσπαθώ να πω από την αρχή είναι κινήσει στη λάθο κατεύθυνση. Προφανώ δεν είναι ο κανόνα, αλλά το WhatsApp ήταν 35 άτομα και πουλήθηκε 8,5 εμπειρία, όπω ήταν. Ναι, αλλά Θεώ, δεν, αυτό είναι που συζητάμε. δεν είναι ο κανόνα, ενώ θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι ο κανόνα. Αυτή είναι όλη. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη μαγεία του software είναι το, μπορείς να παρα... είναι το ότι μπορεί να παράξει αξία. Φθηνά. Φθηνά. Φθηνά αξία με λίγα σχετικά resources. Γιατί ναι. πουλά αέρα στην ουσία. Και αυτό έχεις έχει το, το σαν... RD το, ναι, ναι, το, το, το οποίο είναι ίδιο. Έχει το προσωπικό το οποίο είναι ίδιο και μετά πουλά μια υπηρεσία η οποία είναι self-service και κάνει scale, ανεξε... κλιμακώνεται ανεξάρτητα με το μέγεθο τη ομάδα. Είναι φοβερό αυτό το πλεονέκτημα. Και μετά ξέρει πέφτουν στη Λούμπα και ξέρει: Α, να κάνουμε φιγούρα, τα μεγάλα γραφεία. Ε, έχουμε VP of Engineering, SVP of Engineering, έχουμε CTO και είμαστε 10 άτομα ομάδα. Δεν είμαστε 10, γιατί για να έχουμε όλου αυτού πρέπει να γίνουμε 50. Οπότε ξαφνικά παίρνει 50 άτομα. Ναι, οπότε ξαφνικά μπράβο, επειδή είμαστε έτσι, πάρουμε 50 άτομα. Οπότε, επειδή ο σκοπό είναι να πάρουμε άλλα 40 άτομα, δεν παίρνω τα 40 άτομα τα οποία χρειάζομαι για να πάω εκεί που πρέπει να πάω. Παίρνω τα 40 άτομα τα οποία ε, εντάξει, ταιριάζω στη φάση που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, εγώ θα... θα, πρότεινα σε κάποιον που θα πάει στην επόμενη εταιρεία και θα ψάξει mm. την του δουλειά μου. Πήγαινε ψάξει την εταιρεία η οποία θεωρεί ότι είναι αποδοτική. Που λε πώ γίνεται αυτή να τα κάνουν όλα αυτά. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ υποτιμημένο. Mm. Αυτή θεωρώ ότι είναι. Πώ τα καταφέρνουν αυτοί. Ναι. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υποτιμημένο. Δηλαδή και ακόμα και ο Ασμπάθο, ο, ο φίλο του DHA, ρε παιδί μου, εκπέρα, ναι δεν μπορείς να τους πάρει πάρεις ότι μέχρι και πριν από 4-5 χρόνια ήταν, ξέρω εγώ, 50 άτομα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και Εντάξει, πολλοί από τους τώρα οπότε... έχουν γίνει, ρε παιδί μου, εκεί πέρα... Έχουν γίνει κόρπορε τώρα. Φιλοπρόοδος οργανισμός, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, γίνει. ναι, 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 Αλλά ούτε συμφωνώ με τι αποφάσει που κάναν τότε όλες, ούτε... Αλλά αυτό είναι γαμάτο που κάναν. Και άμα σκεφτείς ότι όντω 50 άτομα κάναν deliver το, το Basecamp, το Hey, που στηρίζουν εκδόσεις και κάνουν και open source το Rails. Το εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό το άλλο. Ε, κάνουν το Rails. Ασχολούνται. Έλα, αυτοί το κάνουν. Full. Όντω, οκ. Okay. Μα κάθε φορά το ξεκινάνε μέσα λένε από η καινούργια έκδοση του Basecamp ή του Hay και το κάνουν μετά okay. Extract. Δηλαδή εκείνη το. Τώρα νομίζω φτιάξαν ένα Foundation και. Οκ. Okay. Όχι, ναι, αυτοί το κάνουν. Γιατί έχουν πει έτσι κι αλλιώ ότι το... τα προϊόντα τα οποία τρέχουν στο production και τα υποστηρίζουν, που τώρα είναι το Basecamp και το Hey, τα καινούργια τελευταία έκδοση του Basecamp, είναι πάντα Rails Master, main branch. Οκ, okay, οκ. Okay. Οπότε full, δηλαδή, θεωρώ ότι το output είναι εντυπωσιακά μεγάλο. Και άμα σκεφτείς ότι τώρα αυτή η ομάδα που είναι και παραπάνω κάνουν και αυτή τη μετάβαση πούμε, στο, πούμε, μέταλλο, το οποίο μπορεί να είναι μαλακία, μπορεί να διαφωνείς, αλλά είναι ένα μεγάλο project. Κάνουν πράγματα και ναι. λες... Okay. Έχουν, είναι, είναι, καλοκουρδισμένοι σαν μηχανή. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υποτιμημένο. Γιατί εκεί, σε, μέσα στο καλοκουρδισμένο σύστημα, είναι που μπορεί να έχει και το περισσότερο output και να έχει και το μεγαλύτερο αντίκτυπο γενικά και στην εταιρεία. Να είσαι χρήσιμο πραγματικά. Έβλεπα αυτό το βίντεο. Τώρα εντάξει, φεύγω από τη startups, πάω στην Google. Το οποίο εντάξει, γέλασα, ρε, φίλε. Όταν το είδα, γέλασα. Την άλλη είναι στενάχρονο. Ήταν ε, ένα άτομο το οποίο έλεγε πώ είναι η μέρα μου στην Google και έλεγε ότι Α, πηγαίνω το πρωί, τρώω το πρωινό μου, ζητάω να μου κάνουν επάνη και έξι που είναι ωραία. Μετά έχω ξεχάσει το φορτιστή μου από το vending machine, παίρνω τον φορτιστή. Μετά δουλεύω ξέρω για δύο ώρε, τρώω μεσημεριανό. Μετά δουλεύω για τρει ώρε. Μετά πάω για μασά και μετά φεύγω. Και μετά σκάει το επόμενο βίντεο που λέει <laughs> Έχω σα, ξέρω εγώ, μόλι απολύθηκα. Ε, φίλε, αυτή θε να είναι από την άλλη δουλειά σου. Δηλαδή να πηγαίνει σε μια εταιρεία η οποία. Υ υπάρχει κι αυτό είναι, αλλά... είναι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Ε, εσύ δεν μπορώ να. Φαντάζομαι ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να σκέφτονται όπω εγώ ή εσύ, ξέρω εγώ. Αλλά θεωρώ, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι χαρούμενο για τη δουλειά σου επειδή κάνει καλή δουλειά. Αυτό θεωρώ. Είτε είσαι στην Google, είτε είσαι freelancer, είτε είσαι υπάλληλο μια εταιρεία που ξεκινάει τώρα και είναι ένα άτομο founder και χρειάζεται τη βοήθειά σου επιγόντω. Δηλαδή η περηφάνεια σου είναι η δουλειά που κάνει και ο αντίκτυπο που έχει. Αν δεν είναι αυτό, όταν έρθει η ώρα για το clusterfuck, δεν θεωρώ ότι παίζει με καλές πιθανότητε. Η απόδοση είναι, είναι εις βάρος. Ναι. Δηλαδή και από την άλλη αυτό τι προκαλεί. Προκαλεί φαινόμενο όπως υπήρχαν πέρυσι α πούμε κυρίως φέτος το τερό πλέον. Αυτό έχει κοπεί σε, έναν ένα βαθμό τουλάχιστον ή σε μεγάλο βαθμό. Ε, που δουλεύανε, είχαν ξέρω εγώ τρία-τέσσερα συμβόλαια μαζί και mm. κάνανε πράγματα. Nice. Ναι, ε, δεν γίνεται. Ή θα πρέπει να δουλεύει άπειρε ώρε Δηλαδή και εγώ ρε παιδί μου δεν βγαίνει. Πρέπει να πω ότι ξέρει τι γίνεται να πω ότι θα δουλεύω 8 ώρε την ημέρα. Ε, ή θα πρέπει να δουλεύω 8 και να κάνω ένα πράγμα, ή να, θα πρέπει να δουλεύω 12 και να κάνω δύο. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο τρόπο. Mm. Είχε πάλι. Είχε, και εγώ το θυμάμαι που το συζητούσαμε κιόλα ότι όταν βλέπαμε, ξέρει, αυτό ότι υπάρχουν ξαφνικά λεφτά παντού, λέγαμε κιόλα ότι, OK, α κρατήσουμε και κάτι στην άκρη γιατί θα γίνει το, ναι, το, το, το κλάστρεφα. Μα, μα ήταν το κλασικό. Δηλαδή πέφτουν όλοι ξαφνικά από τα σύννεφα. Λέει. Ε, κάπου για κάποιο άσχετο λόγο η Ελισάβοτη μιλούσε με κάτι μεσίτε, ρε παιδί μου, και ξέρει, δεν πού δεν το περιμέναμε, λέει, αλλά αρχίζουν και πέφτουν οι αξίε. Εννοείται. Τι θα κάνουν οι αξίες? Δηλαδή, όταν ζούμε όλοι, ναι. ρε παιδί μου, σε μια νιρβάνα και νομίζουμε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο όλα. Δεν καταλαβαίνει κανεί πώ δουλεύουν τα πράγματα. Όπω έγραψε και ένα φοβερό άρθρο ένα γνωστό μου που λέει. Α, δεν δεν έχει ολοκληρωθεί, άμα δεν ξέρει ναι. γιατί δουλεύει. Ναι. Άμα τα πράγματα πάνε γαμάτα και δεν έχει καταλάβει. Και γιατί. δεν ξέρει γιατί πάνε γαμάτα. Με τον ίδιο τρόπο θα ξεκινήσεις να πηγαίνει κατά του χρόνου και δεν ξέρει γιατί πάνε κατά. Εκατό εκατό. Αυτό να το κάνουμε short. Εντάξει. Θα το ξεχάσουμε. Εννοείται. Okay. 100%. Και δεν γίνεται να πέσει και... από τα σύννεφα. Ναι. δεν γίνεται να πέσει από τα σύννεφα. Δηλαδή το χρηματιστήριο. Ήταν ξαφνικά, ξέρω εγώ, όλε από εκεί πέρα που κάνανε trade, α πούμε, στο 20% επί περίπου των κερδών του, ξαφνικά κάνανε στου 45. Δεν γίνεται όλε οι εταιρείε να είναι τόσο γαμάδε και να έχουν ποτένιση, αλλά να γίνουν δύο και τρει φορέ πάνω. <συσχε> Κάποιε από αυτέ, μάλλον, είναι υπερτιμημένε. Πέφτανε το χρησιμοποιούμε. Α, καταστροφή, πανικό. Πού μα ήρθε αυτή η καταστροφή. Τι που μα ήρθε αυτή η καταστροφή. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή το έχουμε δει όλα, όλα bitcoin πλέον, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Πάμε και θα γίνει. Είναι, είναι κυριολεκτικά. Φερόμασταν σε όλα τα πράγματα σαν να υπάρχει bitcoin. Σαν να είναι bitcoin. Πώ το bitcoin, για παράδειγμα, πα και αγοράζει και δεν έχει την παραμικρή ιδέα αν θα μεγαλώσει τα μικρή τιμή του. Ναι, ήταν... Πάμε εκεί, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν... Τώρα έχει ανοίξει το, 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 το κουτί τη Πανδώρα εδώ πέρα. Ναι, 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 ναι. Εδώ έχει. Αλλά άμα φέρεσαι όλα έτσι και δεν ξέρει γιατί επιλέγει μια εταιρεία, γιατί επιλέγει ένα προϊόν, γιατί μεγαλώνει, γιατί. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν. Πρέπει να είναι συνειδητά. Έστω. έστω δεν δε σου λέω ότι πρέπει να κάνει την τέλεια ανάλυση για τα πάντα. Κάποιε φορέ τα ρισκάρει και χωρί να είναι όλα μετρημένα. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνει το γιατί μπορεί να βελτιωθεί ή να έχει ένα προαίσθημα το γιατί μπορεί να βελτιωθεί. Το, και το mm. προαίσθημα αυτό δεν είναι ότι όλοι πάνε καλά θα πάγουν καλά. Χατάτατακατό. Mm. Θυμάμαι όταν ε, συζητούσαμε με την Νίκη πριν να ήταν και δύο χρόνια από τώρα και ήταν η φάση που είχαν αρχίσει να έρχονται projects πρώτα και θυμάμαι ότι ασφάλεια ανασφάλεια εγώ τότε. Mm -hmm. Και στο λέω και μου λέει γιατί μου λέει αφού ξέρει αυτό το πράγμα ξέρεις μεγαλώνει και πηγαίνει καλά και έτσι λέω γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί. Της λέω και θεωρώ ότι όπως έρχονται έτσι μπορούν να φύγουν. Και Μα το ισχύει σ... αυτό. Ναι, και ισχύει. Οπότε τη λέω το σημαντικό. Ποιο είναι, νιώθω, λέω ότι πρέπει να χτίσουμε ένα... η εταιρεία αυτή να γίνει ένα σύστημα το οποίο λειτου... ξέρουμε γιατί λειτουργεί. Δηλαδή, και όντω, λέω τα projects που έρχονται τώρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ευκαιρία. Σωστά. Και πρέπει αυτή την ευκαιρία που δεν ξέρεις γιατί. Δηλαδή, όντω, είχαν έρθει κάποια στιγμή Ξείς, κάποια στιγμή είχα χάσει το λογαριασμό. What, what the fuck is that? Εντελώ. Μα και ακόμα θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό α πούμε για το μέγεθό μα. Ναι. Έχουμε παραπάνω δουλειά που θα μπορούσαμε να, να σηκώσουμε. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι τώρα επειδή το podcast τρέχει κάποια χρόνια παραπάνω. Εμεί μιλάμε όπου μπορούμε. Όχι όσο εγώ προσωπικά θέλω. Δηλαδή είναι, είναι κρεμότητά μου αυτό. Προσωπική. Ε, και μαζί έχει τύχει να το συζητήσουμε και θέλουμε και παραπάνω και παραπάνω, αλλά γίνονται κάποια βήματα δηλαδή, προσπαθούμε λίγο, έχουμε κανένα δυο που μας έχουν συστήσει ο ένας τον άλλον και έχει γίνει αρκετέ φορές για να σου δίνει μια ασφάλεια και μάλλον σιγά σιγά έχουμε ρωτήσει και που μας βρήκε ο καθένα, γιατί μας εμπιστεύτηκε, δηλαδή Σωστά. προσπαθούμε να έχουμε και αυτό και αυτό μας δίνει μια, μια σιγουριά παραπάνω προφανώς, όχι σιγουριά, η σιγουριά είναι πολύ απόλυτη λέξη. Μια... Ό, δι, σου, δι, σου, δίνει, ρε παιδε, μια σιγουριά παραπάνω. Δεν είναι φυσικάσμο. Αλλά αλλά κάνουμε κάποια βήματα προ τα εκεί γιατί κάποιε ευκαιρίε που ήρθαν, λέμε, ωραία, θα τι εκμεταλλευτούμε. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, γιατί δηλαδή σου δίνουν ένα ρυθμό mm -hmm. οι ευκαιρίε. Διαφορετικά, έρχεται η ευκαιρία, προσλαμβάνει άτομο, ολοκληρώνει project. Πάει ευκαιρία. Πάει ευκαιρία. Γιατί να έρθει η επόμενη, Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο εμεί προσπαθούμε να το απαντήσουμε και λέμε, θέλουμε να έρθει και άλλη, και άλλη, και άλλη. Και να κάνουμε εσά και να φτιάξουμε το βόλτι και να προσπαθήσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αντίστοιχα, είσαι μια εταιρεία η οποία σήκωσε λεφτά. Και λειτουργεί τώρα έχοντα κάποια εκατομμύρια στην άκρη, γιατί αυτά είναι τα νούμερα που μιλάμε πλέον. Γιατί, το γιατί, οποίο και αυτό είναι απλά μια ευκαιρία. Ναι, γιατί πιστεύει ότι θα έχει γενικά αυτά τα εκατομμύρια στην άκρη αν δεν κουνηθεί στην κατεύθυνση να έχει τα εκατομμύρια που πρέπει να κουνηθεί προ την κατεύθυνση να βγάλει χρήματα. Δηλαδή πρέπει να πελάτες πελάτε, Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, δηλαδή, δηλαδή ξέρουμε μια εταιρεία, συγγνώμη, εμεί, η οποία είναι ελληνική και το αφήνω εκεί, που για χρόνια λέει, Α, θα φτιάξουμε, ξέρω εγώ, το. Προ... Να... Είναι, είναι, είναι για χρόνια pre-revenue, α πούμε. Γιατί, τι κάνεις Και άντε να καταλάβω τι κάνεις στο facebook ότι μεγαλώνω, μεγαλώνω, μεγαλώνω το user μεγαλώνω ένα ένα πράγμα έστω γίτσες <coughs> 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 θα το κόψεις αυτό όχι <coughs> ωραία ε, μεγαλώνεις τι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να έχω τζίρο σήμερα γιατί έχω ένα πλάνο να βγάλω χρήματα όταν θα έχω μια κρίση μας ανθρώπων άντε να το καταλάβω γι' αυτό ναι, κάτι <coughs> αυξάνω όμως και εκεί πέρα, εκεί είναι και εξορισμού μια, ένας τύπος εταιρεία που χρειάζεται τη χρηματοδότηση. Γιατί ξέρω ότι πρέπει να δουλέψω ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια προς μια κατεύθυνση η οποία λέει ότι όταν περάσω την κρίση μάζα αυτή θα μπορώ μετά να πάω σε εταιρείε και να του πω θα, θα διαφημιστείτε. Θα σας δώσω δεδομένα για τους χρήστες, αρέ, για το πώς κάνουν πράγματα. Θα, 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 κάτι. Αλλά να έχω ένα μοντέλο και ένα πλάνο. Αν εγώ είμαι σταθερός δεν εξελίσσομαι ούτε ω προ το τζίρο μου, προ το τέτοιο και απλά Πρέπει να μεγαλώσω για να είμαστε. Mm. Δεν γίνεται. Αντίστοιχα, εμεί ακόμα την ψάχνουμε να δούμε με το remote work καφέ τι θα κάνουμε. Και λέμε ότι ξέρει, σου πρέπει να έχουμε παραπάνω καφέ, σου πρέπει να έχουμε παραπάνω. Είμαστε σε μια ψαξιματική φάση. Τι πιάμε ένα κόσμο ξαφνικά λεφτά να πάρουμε 50 άτομα και να πούμε ότι α, ωραία, ελάτε τώρα να κάνουμε κάτι και ελπίζουμε Κά, κάπως θα έχουμε λεφτά και σε λίγο καιρό και clusterfuck Αντίστοιχα. αν όμω, αυτό που λες τι θα έβγαζε νόημα να πούμε ωραία λοιπόν έχουμε το remote work καφέ πιστεύουμε ότι πρέπει να φτάσουμε στα 10.000 καφέ παγκοσμίω να είναι πάνω και να είμαστε το, το ναι. σημείο που κάθε άνθρωπος που θέλει να δουλέψει σε καφέ ναι. θα μπαίνει σε, εκεί ναι σε 20 πόλεις στον κόσμο θα έχει από κάποιες επιλογές για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Θα πάει σε ένα συνέδριο αυτά. Οπότε έχουμε ένα στόχο να φτάσουμε. Γκέ yes, είναι, γνωστό είναι, χρειαζόμαστε λεφτά, χρειαζόμαστε κόσμο να φτιάξει αυτά. Και πιστεύουμε ότι τότε, σε αυτό το σημείο, μπορούμε να, να κάνουμε monetize. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί πα και λε ότι χρειάζομαι αυτά τα χρήματα για να φτάσω εκεί. Ναι. Αλλά πρέπει να έχει έναν στόχο που θα φτάσει εκεί. Και αν δεν φτάσει εκεί. Και μάλλον το, για να φτάσει εκεί, δεν μπορώ να φανταστώ πώ βοηθάει το λογότυπο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώ βοηθάει το τραπέζι πινκ πονγκ, το φλιπεράκι ή. και όλα αυτά που δεν έχουν να κάνουν με δουλειά. Αν θέλει, δώσε μία συνδρομή για γυμναστήριο στου υπαλλήλου. σου. Δο... Δηλαδή, άμα δηλαδή το κάνει γιατί θέλει να... να... αθλούνται και να είναι λίγο πιο υγιεί, ρε παιδί μου, γενικότερα. Δώσε μία συνδρομή για ψυχική υγεία ή για γιόγκα στο σπίτι, κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να βάλει ένα λογότυπο. Ναι. 3D. Δεν χρειάζεσαι τρεις VP Engineering. Τέσσερις. <laughs> Τέλος πάντων, νομίζω ότι εκείνο είναι το πρόβλημα. Ότι ασχολούμαστε πάρα, πάρα πολύ με την εικόνα και όχι πάρα με πολύ. την παραγωγή αξίας. Πάρα πολύ. Πάρα, 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 πάρα πολύ. Και πιστεύω, ένα από τα πράγματα που εγώ προσωπικά έχω θαυμάσει στην Apple σαν εταιρεία είναι ότι αυτό δεν το κάνει. Δηλαδή, όσο και να πεις ότι τα προϊόντα είναι όλο design, όλο αυτό, η Apple είναι μια εταιρεία η οποία εγώ θυμάμαι πάντα, αυτό το οποίο να εστιάζει και να λέει, είναι ότι κάνουμε, δηλαδή έχουμε το σωστό μέγεθος ομάδας για να βγάλουμε τα καλύτερα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά. Οκ, mm -hmm. okay. δεν το θυμόμουν αυτό, αλλά... Ήτανε... Αν δηλαδή, το σκεφτεί, πρώτα απ' όλα ούτε έκανε layoffs, πολλά τουλάχιστον τώρα. Δηλαδή, νομίζω έκανε κάποια, αλλά ήταν. Έκανε, νομίζω ότι είναι από τι εταιρείε που δεν. ή τουλάχιστον δεν έκανε. Έκανε, μεγάλα. έκανε κάποια τα οποία ήταν, νομίζω, σε Apple Stores ε, προσωπικό. Okay. Έχω την εντύπωση. Ε, εγώ το θεωρώ ότι, ότι, είναι επιτυχία το να είσαι η Apple όλοι γύρω σου να έχουν διώξει χιλιάδε άτομα. Χι, χιλιάδες Και εσύ που παράγει το iPhone, το iPad, όλα αυτά τα πράγματα. Και που και αυτά έχουν πάει κατά διάλογο φέτο. Ναι, και αυτά έχουν πάει κατά διάολο, αλλά είναι part of the business, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και από την άλλη σκέφτομαι, συγγνώμη, σκάει με τι ο Elon Musk στο Twitter. Κλείνει η σεζόν σχεδόν σιγά-σιγά όπω ξεκίνησε. Και έχει απολύσει το 80% του προσωπικού. Και ακόμα τρέχει αυτό το πράγμα. Και, και είναι. Ρε... Προφανώ δεν είναι ωραίο αυτό για του ανθρώπου δεν είναι καθόλου ωραίο. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το σκέφτεσαι πριν του προσλάβει. Αλλά μάλλον, μάλλον, ενδεχομένω για τα σημαντικά κομμάτια του Twitter δεν χρειάζονταν κάποιο ποσοστό αυτών των ανθρώπων. Ναι. Δηλαδή, όλα αυτά που λέγανε, α, θα κλείσει το Twitter αύριο, θα είναι κάτω, θα είναι. Ναι, οκ, okay, είχε καμιά εβδομάδα, υπήρχε μια. Εγώ γενικά το θα... βλέπω να λειτουργεί μια χαρά. Τώρα, ναι. ναι. Στην αρχή υπήρχαν κάποιε φορέ που κολούσε, έκανε. Εντάξει. Μπορεί να τύχαινε κιόλα. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου πω ότι είδα κάτι να γίνεται degrade. Κάθε άλλο εμένα, εγώ γενικά, μάλλον το ευχαριστήσω με περισσότερο. Έχει να κάνει ότι το πληρώνω, οπότε ε, με έχει λιγότερε διαφημίσεις. Και έχει και πολλά memes. Πάρα πολύ ωραία memes. Πα, είδα ένα φοβερό που είναι για το Apple Vision Pro. Και είναι. είναι ρε παιδί μου αυτό το, αυτή η μάσκα που φοράει και έχουν βάλει και ένα αναπνευστήρα, ξέρω 850 δολάρια <laughs> δίπλα. <laughs> ναι, πολύ πλάκα. Είχε, ήταν πολύ αστείο. Αλλά, ναι δηλαδή, είναι θα πω και το τελευταίο. Άμα σκέφτεσαι ότι, ο, oh, wow, θα πάω και θα προσλάβω, ξέρω εγώ, αυτόν, βασικά, ξέρεις τι, φάκι, θα το πω, άμα ε, γουστάρω θα πάω θα προσλάβω τον καυλωμένο το φοιτητή που, ξέρω εγώ, θα κάθεται και θα δουλεύει νυχθημερών για την εταιρεία μου. Αυτό είναι δουλειά, δεν είναι χόμπι. Δηλαδή, προσλαμβάνεις, είναι βιοπορισμός πρώτα απ' όλα άμα φτιάχνει μια εταιρεία στην οποία για να δουλέψει χρειάζεσαι προνομιούχα άτομα τα οποία δεν το κάνουν για βιοπορισμό, επιλέγει ένα πάρα πολύ μικρό πουλ ανθρώπων για να κάνει δουλειά. Οπότε, μάλλον δεν θα προσλάβει καν ταλέντο. Θα προσλάβει απλά μαλάκε. Κατά δεύτερον, θέλει στην εταιρεία τα άτομα τα οποία προσλαμβάνει να είναι consistent, να είναι συνεπή καθώς περνάει ο καιρός. Και αυτό απαιτεί επαγγελματισμό. Αυτό είναι το πουλ το οποίο χρειάζεται μια εταιρεία για να μπορέσει να πάει όπως πρέπει. Κλαστερφακοποίηση cluster... λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Πλήρης. By the way, νομίζω ότι το blog post που λέει cluster -fact είναι command line. Άρα, αν το πρόβλημα... ψάξει cluster fact, ναι. θα βρει από που έχουμε εμπνευστεί για αυτή την επική... Ναι, να μην τους το δώσουμε έτσι. Όχι, δέσαι, όχι, όχι. Ναι, δεν αξίζει. Δέξει. Τέλεια. Ε... οπότε πάμε να το μαζεύσουμε. Τι έχουμε να προτείνουμε. Πάμε για προτάσει. Λοιπόν, κάτι είχα σκεφτεί, τι είχα σκεφτεί. Λοιπόν, θα πω. Ε, θα προτείνω κάτι το οποίο έχω, έχω αγοράσει πολύ καιρό. Ναι. Στην αρχή οφείλω να πω ότι δεν δουλευε mm -hmm. Αλλά η τελευταία παρτίδα έχει αρχίσει να δουλεύει. Θα, θα φτάσω στο γιατί. Ήδηνιο, είμαι περίεργο. Ε, λοιπόν, έχω πάρει. Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Citigroup, είναι ελληνική και η οποία κάνει Καλά, ε, ένα κουτί υδροπονία κατά κάποιο τρόπο. Οπότε μπορεί να έχει ε, είτε κάποια μυρωδικά είτε κάποια μικρά λαχανικά μέσα στην κουζίνα σου. Έχω πάρει ένα μικρό τέτοιο που έχουν, έχουν και πιο επαγγελματικό εξοπλισμό. Εγώ έχω πάρει το απλό. Η αλήθεια είναι, θα το πω, ότι οι σπόροι του δεν ήταν καλοί. Να. Και δεν βγαίνανε καλά τα πράγματα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Αλλά το έχουν δουλέψει και κάθε φορά η αλήθεια είναι, μου στέλνανε καινούργια παρτίδα όταν κάνανε αλλαγέ και βελτιώσει. Και η τελευταία παρτίδα βγήκε πάρα πολύ καλή. Είχα ε, βασιλικό, ε, μουστάρδα και. Κι άλλο ένα, τι ήταν το άλλο να δει. Α, ρόκα. Και Έλα, ήταν ε, ε. όλα πολύ ενδιαφέροντα γευστικά, ρε παιδί. Έβαγε φίλο από συνάπη. Ναι, ναι, δεν έβγαλε, έβγαλε του σπόρου. Όχι, δεν φίλο, όμω το οποίο έχει, έχει, έχει kick. Δίνει, δίνει γεύση. και ναι, ήταν ναι, ναι, πολύ ναι, ενδιαφέρον. είναι για σαλάτε. Πάρα, πολύ ωραία. Φαγητό, οπότε μου άρεσε και τώρα περίμενα πάρα πολύ να δω αν θα, θα φτάσω να δουλέψει αυτό το πράγμα γιατί ήθελα να το προτείνω. Και τώρα έφτασε αυτή τη στιγμή. Οπότε Crop, πολύ ενδιαφέρον. Έχουν ακόμα, να θεωρώ, πολλή δουλειά μπροστά. Mm. Αλλά θα μου άρεσε να το κάνω να δουλέψει και να το βρουν κι αυτοί. Τέλεια. Εγώ θα προτείνω και ελπίζω και να δουλέψει. Και σε αντίθεση με όλα αυτά που λέγαμε τώρα. Αλλά στο κλίμα αυτών που λέγαμε, προτείνω. Ναι. Αν θέλει κάποιο να και κεντρεχώ να γελάσει με εταιρείε που έχουν κλείσει, startups αυτά. Υπάρχει ένα blog, το οποίο, ένα Tumblr, το οποίο λέγεται, αν θυμάμαι καλά, A Wonderful Journey ή An Incredible Journey. Αλήθεια. Το οποίο έχει μέσα blog posts από sunsetting προϊόντων, εταιρείε που κλείνουν. Που λένε πάντα It was a wonderful journey, it was an incredible journey ή κάτι τέτοιο. Okay. Και έχει εκεί μια λίστα με τέτοια blog posts, α πούμε. Το οποίο μέσα στη. Ταιριαστό, ναι, 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 ναι. It, ταιριάζει. Αυτό. Τέλεια. επεισόδιο 28. Ναι, βεβαίω. Άλλα τέσσερα μήνα, ε, Εγώ γιατί νόμιζα ότι είμαστε 29. 29 είμαστε σήμερα. Έλα ρε, άλλα τρία μήνα, 28 είναι αυτό που έπρεπε να ανεβάσει πριν την εβδομάδα το Να έβαινα... δει που μπερδεύτηκα και λέω ποιο είναι αυτό που θα βγει αυτή την εβδομάδα. <laughs> Καλό. Τέλεια. Ωραία. Οπότε για τρει φορέ ακόμα μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.